Ε, αυτή πρέπει να βάλουμε αυτή διό... η επιχείρηση, <χ> να ρωτήσω, γιατί θα ξέρει και ο κ. Παπαματεστάρη, φαίνεται καλά οργανωμένη, έτσι δεν είναι. Ε, η αίσθηση είναι ότι είναι μια πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση, η οποία ενδεχομένω θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα θα μπορούσε να γίνει χθε ή να γίνει και αύριο. Προφανώ ε, η Αμερικανική κυβέρνηση για του δικού του λόγου, οι οποίοι είναι ερμηνεύσιμοι, επέλεξε να το κάνει σήμερα. Εκείνο που είναι σημαντικό. Ε, νομίζω ότι είναι σχετικά με την αναφορά ότι ο Άισι έγινε γνωστός στο, στο ναι, στους ναι. Εβραίους, ας πούμε, το 2014. Mm -hmm. Για τους Αμερικάνους ήταν πολύ πιο νωρίς ναι. γνωστός, γιατί ήταν, ε, αν θέλετε, μια οργάνωση την οποία την εκπαίδευσαν, τη στελέχωσαν, την καθοδήγησαν και ήταν και ένα εργαλείο αν θέλετε, Μέχρι ένα και εργαλείο ακριβώς. Ήταν ο Ράμπο, σύμμαχος... Ακριβώς. Ε, αυτόν Αυτό ε, και ναι. σήμερα που αυτό το <χ> εργαλείο <χ> πλέον έκλεισε το ρόλο του. Ε, ο Μπακτάντη δολοφονήθηκε. Εκτελέστηκε ή όπως θέλετε πέστε το. Ένα, ένα timing λοιπόν, πολύ συγκεκριμένο ακριβώς, και, ακριβώς. και καθόλου τυχαίο. Δεν ήταν χαλαρός ο Κώστας Καραμαλής. Ήταν σχεδόν σαν να το βλέπω Πρωθυπουργό. Και εξαιρετικά διφορούμενος. Μάλλον με αντικρούμενες απόψεις. Κύριε Παπαναστάσης, γιατί το λέτε αυτό. απ ε, νομίζω ότι προέτρεψε ε, ε, προέβλεψε ότι σε μια ενδεχόμενη κρίση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας η Ελλάδα θα είναι μόνη της. Αυτό το έχουν πει αρκετοί. Απ' την άλλη πλευρά, όμω, είναι μέλο μια κυβέρνηση και μάλιστα διακεκριμένο μέλο μια κυβέρνηση η οποία πριν από λίγε μέρε, με την επίσκεψη του Πομπέου στην Ελλάδα, ε, διαβεβαίωνε τον ελληνικό λαό. Το, το ίδιο έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, ε, ένα χρονικό διάστημα πριν, ότι μέσα από την υπογραφή αυτών των συμφωνιών. Ουσιαστικά τη μετατροπή της Ελλάδας σε μια απέραντη βάση διασφαλίζονται και τα εθνικά όπως λένε συμφέροντα. Τελικά ποιο από τα δύο ισχύει. Mm -hmm. Η άποψη δική μας είναι ότι γίνεται μια συνειδητή προσπάθεια να παραπλανηθεί ο ελληνικός λαός σε σχέση με αυτούς τους κινδύνους. Mm -hmm. ε, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ένας πρώην Πρωθυπουργό περιορίζει το πλάνο των απειλών ανάμεσα την αιτιολογία, ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, σαν mm. να είναι δύο χώρε ξεκομμένε από τον υπόλοιπο κόσμο και από τι υπόλοιπε γεωπολιτικέ εξελίξει. Εμεί λέμε ότι αυτή είναι η μικρή η εικόνα. Η μεγάλη εικόνα και είναι αυτή για την οποία δεν είπε κουβέντα ο κύριος Καραμαλής και δεν το έκανε τυχαία και υπάρχει λόγος τον οποίο θα τον αναφέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή, η, αν θέλετε, η, αυτό το στάτους το οποίο έχει καθιερωθεί ανάμεσα το επιθετικό, ανάμεσα από την Τουρκία προς την Ελλάδα και όλα τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στο Αιγαίο αλλά και στην περιοχή... Να, να σας ρωτήσω κάτι, γιατί έχετε υπάρξει στρατιωτικός πολύ περισσότερα χρόνια από ότι πολιτικός. Τι θα συμβεί... Αν έχουμε ένα επεισόδιο, ένα θερμό επεισόδιο. Να σα απαντήσω. Με ε, δεν είναι τόσο απλή η υπόθεση η απάντηση αυτή, γιατί σαν στρατιωτικό οφείλω να αναλύω τον αντίπαλό μου, mm -hmm. να ξέρω ποιο είναι ο αντίπαλό μου. Και ο αντίπαλό μου αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκομμένα η Τουρκία. Θα πρέπει να δω το ευρύτερο αυτό ακριβώ σα περιγράφω και αυτό κάνει και το Κομμουνιστικό κόμμα. Mm -hmm. Οι, οι αντιθέσει ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Είναι τοποθετημένε μέσα στι εξελίξει τη γεωπολιτική στην ευρύτερη περιοχή. Η Τουρκία είναι μια περιφερειακή δύναμη ισχυρή, ε, η οποία, αν θέλετε, η αστική τάξη τη Τουρκία διεκδικεί τον χώρο κερδοφορία που εκτιμάει ότι τη αναλογεί. Ναι. Αυτό ακριβώ είναι και η γενοσύργο αιτία αυτών των προβλημάτων. Από την άλλη μεριά, mm -hmm. και η αστική τάξη τη Ελλάδα, που την εκπροσωπεί η ελληνική κυβέρνηση, mm -hmm. πατάει σε δύο βάρκε. Η μία είναι η συνεργασία με την Τουρκία mm -hmm. και στην άλλη είναι. Η περιχαράκωση, αν θέλετε, των συμφερόντων μέσα στα ελληνικά χωρικά έδωτα. Αυτό το πράγμα μπορεί η να οδηγήσει στάκτη. σε σύγκρουση. Ναι. Ναι. Μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση, μπορεί να οδηγήσει και σε συνεργασία. Το θέμα είναι ότι όποια από τι δύο επιλογέ και αν γίνει, θα υπάρξει ένα θύμα ή μάλλον δύο θύματα. Mm -hmm. Και αυτά τα δύο θύματα θα είναι ο ελληνικό λαό και ο τουρκικό λαό. Μάλιστα. Και βέβαια, η ιστορία έχει δείξει, και μάλιστα είναι και επίκαιρο σήμερα. Είμαστε στην επέτειο τη 28η Οκτωβρίου. Οι αστικές τάξει ή οι συνασπισμοί που δημιουργούν, πολλέ φορέ τα προβλήματά του τα λύνουν με έναν πόλεμο. Και αυτό θα είναι τραγικό να συμβεί, ή ένα έστω περιορισμένο θερμό το λένε επεισόδιο, πολεμικό επεισόδιο θα είναι και θα είναι και Ανάμεσα στον ελληνικό λαό και στον τουρκικό και δεν λαό. Το δηλαδή. Φυσικά και δεν το αποκλείω. Mm -hmm. Φυσικά και δεν το αποκλείω. Γιατί. Και ο πόλεμος είναι ένα εργαλείο μέσα στην αντίθεση ή και τη συνεργασία των αστικών τάξεων. Για να πάνε ένα βήμα παραπέρα. Μα, το ζήσαμε αυτό και το δεν 1940. Δεν έχουμε δει πόλεμο τόσα χρόνια. Πόλεμο δεν είδαμε, αλλά να σας πω... Ο πόλεμο έχει πάρα πολλέ μορφέ. Έχουμε σχεδόν συνηθίσει εμεί που δεν είμαστε στρατιωτικοί και δεν έχουμε τι δικέ σα τι γνώσει να ακούμε για παραβιάσει, για αερομαχίε, για εικονικέ αερομαχίε, για πάρα πολλού όρου που δεν μπορώ αυτή τη στιγμή καν να θυμηθώ. Λέμε λοιπόν εμεί από μέσα μα, ω τηλεθεατέ, δεν έγινε πάλι κάτι. Σχεδόν το έχουμε συνηθίσει. Είναι τόσο αδιάφορο αυτό το καθημερινό φαινόμενο ε, αδιάφορο δεν νομίζω πως είναι όλες αυτές οι στιγμές, να τις πω έτσι. Της προκλητικότητας που όμως δεν καταλήγει κάπου πέρα από ένα μπαράζι Συνθέτουν είναι. ένα σύνολο και αυτό το σύνολο, αν θέλετε, έχει και νεκρούς μέχρι σήμερα. Mm -hmm. Και αρκετούς νεκρούς. Ναι. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Έχει και μια τεράστια οικονομική αιμορραγία για τον ελληνικό λαό, η οποία συντείνει στην γενικότερη, στα γενικότερα οικονομικά προβλήματα τα οποία έχουμε. Άρα λοιπόν δεν είναι μια κατάσταση ειρήνης. Θα λέγαμε ότι είναι μια υπεριαλιστική ειρήνη. Ναι. Μια ειρήνη η οποία στηρίζεται πάνω στον φόβο, στηρίζεται πάνω στους εξοπλισμούς, Α, δεν στηρίζεται πάνω σε κινδύνους για την πραγματική ειρήνη την οποία... Τι θα γινόταν από ε, κουάλες να... συνδίκες, αν δεν υπήρχε ο υπεριαλισμός στην Ελλάδα, όπως λέτε εσείς στο ΦΚΟΕ. Μα δεν είναι ειμπεριαλ... ο υπεριαλισμός σε αυτή τη φάση, είναι δεδομένο ότι υπάρχει. Mm -hmm. Και η υπεριαλισμό δεν είναι, αν θέλετε, μια λέξη από την ξύλινη γλώσσα όπω μα κατηγορούν που χρησιμοποιούμε. Άλλης, είναι ναι. ένα επιστημονικό όρο ο οποίο προσδιορίζει ε, πολιτική, την πολιτική, την εξωτερική πολιτική μεγάλων ε, κρατών τα οποία έξω από τα σύνορά του ε, ουσιαστικά διεκδικούν πλουτοπαραγωγικού πόρου που δεν του ανήκουν και συνήθω αυτό γίνεται και με ένα βίαιο τρόπο. Μάλιστα. Άρα αυτό υπάρχει και στην περιοχή μα και το ξέρουμε πολύ καλά. Να πάμε. Τι χρειάζεται περισσότερη πειθαρχία στρατό στο Κουκουέ. <laughs> <laughs> την πειθαρχία του Κουκουέ την προσδιορίζουν οι ανάγκε των εργαζομένων. Εξάλλου, μην ξεχνάτε ότι το Κουκουέ έχει και μια οργανωτική βάση που μέσα από αμφίδρομες διαδικασίε δημιουργούνται οι σχέσει και καθορίζουν αν θέλετε Ίστορρο και τα πράγματα. Είστε Αυτό Ακριβώς. είναι σίγουρο. Να σα κάνω μια πολύ πρακτική Βεβαίως. ερώτηση που πολλοί κόσμοι θα την καταλάβει όλο αυτό το πράγμα που κλείνει το κέντρο, γιατί υπάρχουν αιτήματα σε συγκεκριμένου κλάδου και προφανώ είναι δίκαια και προφανώ οι άνθρωποι έχουν κάποιο λόγο και θέλουν να ακουστούν. Αλλά αυτό να κλείνει το κέντρο μία-δύο ημέρε στη μέση σχεδόν κάθε εβδομάδα. Ταλαιπωρεί πάρα πολύ κυρίω του εργαζόμενου, κύριε Παπαναστάση. Η θέση σα ποια είναι για αυτό το φαινόμενο. Η θέση μα είναι ότι του εργαζόμενου του ταλαιπωρεί πολύ περισσότερο σχεδόν τους έχει φτάσει στα όρια της βιολογικής του αντοχής η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία πήρε τη σκητάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι το πρόβλημα ότι κλείνει το κέντρο από τις διεκδικητικές δραστηριότητες του Κομμουνιστικού Κόμματος ή του ΠΑΜΕ των ίδιων των εργαζομένων. Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτές τις εκδηλώσεις συμμετέχουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Δεν μπορούμε δηλαδή να αιτιολογήσουμε σαν... Είναι πέντε άτομα που κλείνουν ένα... Πέντε άτομα που λέει ο λόγος, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μερικές δεκάδες που ταλαιπωρούν εκατοντάδες χιλιάδες. Εσείς έχετε το, 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 ρεπορτάζ σας, θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι τουλάχιστον οι συγκεντρώσεις του Κουκουέ και του Πάμε όχι απλά είναι μαζικές, αλλά τρίζει το κέντρο της Αθήνας όποτε αυτές γίνονται. Σαν τη διαστολή βέβαια με τις συγκεντρώσει ε, ή τη ΑΔΕΔΗ που δεν ξέρω αν ε, ε, υπάρχουν περισσότεροι από τα διοικητικά συμβούλια ναι. αυτών των φορέων. Ε, το Κομμουνιστικό Κόμμα πραγματικά, ε, 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 η συμμετοχή των εργαζομένων στις εκδηλώσεις του είναι τεράστια, μαζική και πολύ Ωραία. δημιουργική. Έχετε μεγάλη συμμετοχή. Έχαμε στις τελευταίες εκλογές ε, κόμματα κομμουνιστικά κάμποσα κάμποσα κομμουνιστικά ψυχοδέλτια τουλάχιστον, γιατί ο καθένας αυτό προσδιορίζεται όπως θέλει, είναι η αλήθεια. Γιατί τα εργασιακά στην Ελλάδα έχουν πάει τόσο πίσω. Να σας απαντήσω. Υπήρξε και ένα αριστερό εντός αγωγικών κόμμα, δεν χρειάζεται το αγωγικά. Από την ώρα που θα πω ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι σε καμιά περίπτωση δεν είναι αριστερό, γιατί δεν μπορεί να είναι ένα κόμμα αριστερό τη στιγμή που στηρίζει το ΝΑΤΟ και στηρίζει και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το οποίο, είναι γνωστό ότι και στον εργασιακό τομέα στήριξε μια εργοδοτική μια συνδικαλιστική μαφία mm -hmm. την ΓΕΣΕΕ, με όλα τα γνωστά επεισόδια στην Ρόδο και στην καλαμάτα όταν λοιπόν ε, η, η αυτοαποκαλούμενη εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Ελλάδα στο συνδικαλιστικό κόρο εδρεύει μέσα στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω πως οι εργαζόμενοι έχουν να περιμένουν τουλάχιστον από αυτή την πλευρά αντίσταση στην λέλαπα που εφαρμόζει η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία ε, και του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, Εμά η πρόταση μα είναι ότι αυτή η δυναμική την οποία έχει ο κάθε εργαζόμενο, την απέτηση αν θέλετε, για να μπορεί να ζει σαν άνθρωπο, να αυτό και η οικογένεια του μπορεί να εκφραστεί μόνο μέσα σε οργανωμένε ταξικέ δυνάμει που κοιτάζουν το συμφέρον του εργαζόμενου και όχι το συμφέρον του, εργαδό... του εργοδότη.